כבוד גדול. Αν θέλετε, για ποιο λόγο να είμαστε μέσα στον ήλιο, γιατί δεν θέλετε να μπούμε κάπου στη δροσιά να τα πούμε, να ανοίξουμε τις πόρτες κάπου στο ισόγειο, αν θέλετε, του Δημαρχείου. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Εδώ είχαμε την αρχική μας και εδώ θα καθίσουμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν και πιο μεγάλοι άνθρωποι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τις καλωσύνες, να πάμε τις ουσίες. Κύριε Τραϊφόρε, νομίζω ότι με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Για να ξέρετε. Δυστυχώς που με ξέρετε. Δυστυχώς με τις συμπεριφοράς σας, αναιρέστε οτιδήποτε σας ξέρω. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Εγώ πριν να κατεβώ και σας συνιστώ όλους να ακούσετε την συνέντευξη του κυρίου Βενουζίου στο Κόκκινο, στον κύριο Αρβανίτη. Ακριβώς αυτή να ακούω. Και θα μάθετε για όλη την ιστορία του μνημείου στην Καβάλα. Το μνημείο στην Καβάλα, όπως πολύ καλά ξέρετε, αποφασίστηκε το 2004. Αποφασίστηκε να μπει. Ούτε χωροθετήθηκε, ούτε είπαν πώς θα είναι. Το 2006 αλλάζει η διοίκηση του Δήμου. Ξαναμπαίνει ο κύριος Βενουζίου στη διαδικασία να διαπραγματευτεί με τον καινούργιο Δήμαρχο για 8 χρόνια. Ο ίδιος περιγράφει ότι έκανε αιματηρές προσπάθειες πάρα πολλές φορές για να μπορέσει να φέρει το μνημείο των 1400 στη μνήμη των 1484 καβαλιωτών Εβραίων οι οποίοι εξαφανίστηκαν σαν να μην υπήρχαν σε ένα βράδυ και θανατώθηκαν στα στρατόπεδα τα φασιστικά, τα ναζιστικά. Λοιπόν, όταν ανέλαβα, βέβαια το 2013 ο κύριος Σιμιτσής αποφασίζει να βάλει το μνημείο, το χωροθετεί μπροστά στο body line, παίρνει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως είπε ο ίδιος προχθές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζουν και προτείνουν μάλλον στο Ισραηλιτικό Συμβούλιο τον ντόπιο γλύπτη, τον κύριο Σωτηρέλη, για το πώς θα γίνει το μνημείο. Το Συμβούλιο των Ισραηλιτών είπε εμείς θα το αναλάβουμε το θέμα και έμεινε εκεί η υπόθεση. Φτάνουμε στα εγγένεια. Το 2014, παρόλες τις πάρα πολλές αλλαγές που γίνανε στο κείμενο του μνημείου, τα λέει ο κύριος Βενουζίου όλα αυτά, όχι εγώ έτσι, και σας προσκαλώ να τον ακούσετε. Λοιπόν, πάρα πολλές αλλαγές και αποφασίζεται τελικά για τον Αύγουστο του 2014. Και τον Αύγουστο του 2014 ματαιώνεται ξανά η τοποθέτηση του μνημείου. Αυτά για την ιστορία. Εγώ ποτέ, δηλαδή, είτε τελείως μεταξύ μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κανένας δεν έκανε τίποτε για να το τοποθετήσει. Είτε γιατί φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος, είτε γιατί δεν ξέρω τι φοβόντουσαν. Την αντίδραση του κόσμου ίσως. Διότι όλα τα λαμβάνεις υπόψη σου όταν είσαι δήμαρχος. Και δεν εννοώ όλων των καβαλιωτών, μερίδας των καβαλιωτών. Πιθανότατα πολύ πιο λίγους από ό,τι είστε εσείς σήμερα εδώ. Εξ αρχής να μου επιτρέψετε φτάνω σε μένα.